Ανοσιολογιότατε, κύριε Δήμαρχε Δυτικής Λέσβου, κύριε Δήμαρχε Μυτιλίνη, στρατηγέ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι, κύριε Λιμενάρχα, εκπρόσωποι των στρατιωτικών, των πολιτικών, των αυτοδιοικητικών αρχών, κυρία Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε των Τοπικών Συμβουλίων, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Πρόεδρε της Ένωσης Ξενοδόχων, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που σας υποδεχόμαστε σήμερα για άλλη μια χρονιά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας, τον απολογισμό των εργασιών και τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. Και επιτρέψτε μου στην έναρξη της εκδήλωσης να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, τον καθηγητή κύριο Νίκο Σουλακέλη, για το χαιρετισμό του. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω και στη φετινή εκδήλωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Η παρουσία σας εδώ μας τιμά ιδιαίτερα και απευθύνομαι και σε όλους τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας. Εκφράζοντας όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου σε όλα τα μέλη του προσωπικού του Μουσείου, διότι όλο αυτό το έργο που παράγεται σε αυτό το φορέα είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των ανθρώπων, του ανθρωπίνου δυναμικού που έχει αυτό το Μουσείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν πριν από λίγη ώρα έκανε τον απολογισμό του, το οποίο με ιδιαίτερη χαρά θα παρουσιάσει σήμερα δημοσίως ο Διευθυντής του Μουσείου. Αναθεωρήσαμε πάλι για το μέλλον το προγραμματισμό μας και το στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος παραμένει σταθερά να είναι η εξωστρέφεια και η εξωστρεφής της δράσης αυτού του φορέα, το οποίο έχουμε τη τιμή να αποτελούμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να εκφράσω λοιπόν ξανά από καρδιάς τις θερμότερες ευχές μας για προσωπική υγεία, πρόοδο και γαλήνη και να ευχηθώ και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας την συνέχιση αυτού του επικοδομητικού έργου, το οποίο φέρνει σε πέρας και προγραμματίζει και για την επόμενη χρονική περίοδο. Γνωρίζετε ότι είμαστε στα 30 χρόνια από την ίδρυση αυτού του φορέα και θα δείτε ότι στον προγραμματισμό θα λάβουμε υπόψη και την να κάνουμε εκδηλώσεις που να αφορούν την μεγάλη επέτειο αυτή. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή χρονιά με υγεία σε όλες και όλους. Άγιοι Πατέρες, κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά, κύριε Δήμαρχε Μυτιλίνης, κύριε Υπουργέ, στρατηγέ μου, εκπρόσωποι πολιτικών στρατιωτικών αρχών, συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, χαιρετίζοντας ως Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου την κοπή της πρωτοχρονιάς της πίτας του Μουσείου και τον απολογισμό δράσης της χρονιάς που πέρασε. Πολύ περισσότερο είναι τιμή μου όμως που παρευρίσκομαι εδώ, ειδική στιγμή που η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί τα 30 χρόνια ιστορίας από την ίδρυση του σημείου αναφοράς μας στην ιστορία του τόπου μας, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου. Οι πιο παρατηρητικοί ή καλύτερα εκείνοι που γνωρίζουν καλά το ιστορικό αυτού του εγχειρήματος, νομίζω ότι για την ακρίβεια γιορτάζουν τα 40 χρόνια από την έναρξη του εγχειρήματος της δημιουργίας του μουσείου και όχι τα 30. Βλέπω εξάλλου να είναι εδώ κοντά μας ο εμπνευστής και ο καταλύτης για να μπορούμε να είμαστε σήμερα εδώ σε αυτό το μοναδικό μουσείο, ο κύριος Νίκος Υπουνάκης, ο υπουργός μας, που ως νομάρχης Λέσβου ανέθεσε τη μελέτη για το μουσείο 10 χρόνια πριν την ίδρυσή του το 1984, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ. Το 1994 με τον νόμο 2260, ένα από τα πολλά οράματά του για τη Λέσβο μας πήρε σάρκα και οστά, προσφέροντάς μας ένα μοναδικό πολιτιστικό φορέα με τεράστιο έργο που γιγαντώνει εδώ και χρόνια το αποτύπωμα του τόπου μας σε όλο τον κόσμο. Τα μουσεία είναι πύλες γνώσης και πηγές έμπνευσης.
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πολιθωμένου Δάσου στη Λέσβο, όμως, είναι πανθομολογούμενα πολλά περισσότερα για μας και το νησί μας. Και εδώ θέλω να σταθώ στο διευθυντή του, τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Ζούρο, που με το πάθος και τη δέσμευσή του στο εγχείρημα αυτό, εξασφάλισε τη μεγάλη επιτυχία και την διαρκή ανάπτυξη του πολύτιμου αυτού θεσμού που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ενός θεσμού που διαχειρίζεται και αναδεικνύει συνεχώς την προστατευόμενη περιοχή του απολιθωμένου δάσους μας, που είναι κομμάτι του Παγκόσμιου Δίκτυου Γεωπάρκων της UNESCO και προβάλλει τη Λέσβο στα πέρατα του κόσμου. Κύριε Διευθυντά, τα είπαμε κατηδίαν και πρόσφατα. Είμαστε εδώ δίπλα σας να συνεργαστούμε, να βοηθήσουμε και να μας βοηθήσετε να κάνουμε μαζί σπουδαία πράγματα για τη Δυτική Λέσβο και όχι μόνο. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα εξειδικεύσουμε στον κόσμο σε μια άλλη περίπτωση. Με τις σκέψεις αυτές, κύριε Πρόεδρε, Νίκο Σουλακέλη, κύριε Διευθυντά, μέλη και άνθρωποι του Μουσείου μας, σας εύχομαι και άλλες δεκαετίες επιτυχίας και να συνεχίσετε να εμπνέετε και να εκπαιδεύετε τις επόμενες γενιές. Συγχαρητήρια και καλή χρονιά σε όλους μας. Αγίοι Πατέρες, κύριε Δήμαρχε, στρατηγέ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, υπουργέ, κύριε εκπρόσωποι της εκπαίδευσης, λοιποί αυτοδιοικητικοί, συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, έκανε μια αναφορά ο Δήμαρχος, ο κύριος Βέρος, στην συνδρομή του κυρίου Σιφουνάκη. Απλά να το τονίσω και εγώ, όπως να πω ότι και ο δρόμος εδώ που διανύσαμε εμείς από τη Μυτιλήνη για να έρθουμε είναι ένα από τις προσπάθειες που έχει κάνει, σύντομα ελπίζω να ολοκληρωθεί. Ήταν μεγάλη του συνδρομή, όπως και για τις μελέτες και για ένα άλλο μεγάλο έργο που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και είναι ο αντίστοιχα δρόμος από την Καλονία στην Πέτρα. Θέλω να πω ότι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αυτοί που το εμπνεύστηκαν, έδειξε ότι άξιζε αυτή η προσπάθεια και άξιζε αυτή η προσπάθεια με την εξωστρέφεια που είπε ο Πρόεδρος που έχει αναδείξει, αλλά και ένα άλλο πλαίσιο της ομαδικότητας και της συνεργασίας που έχει βάλει ο Διευθυντής, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλη η ομάδα του, και ένα τρίτο, μας έχει βάλει από πολύ νωρίς να σκεφτόμαστε με τους όρους που πια υπάρχουν στην καθημερινότητα, της βιώσιμης ανάπτυξης, του ήπιου τουρισμού, το να σχεδιάζουμε μελλοντικά έργα και να σκεφτόμαστε την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. Και εμείς ως Δήμος Μυτιλήνης είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε. Πρόσφατα έχετε βρει και κάποια πολύ σημαντικά ευρήματα στην ευρύτερη περιοχή της Θερμής. Επομένως, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και το πόσο ο Δήμος Μυτιλήνης μπορεί να συνεισφέρει ώστε να αξιοποιηθούν αυτά το καλύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρακαλέσω τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κυρατζή, ο οποίος εκπροσωπεί την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ο κύριος Περιφερειάρχης δεν βρίσκεται στη Λέσβο και γι' αυτό το λόγο δεν είναι σήμερα μαζί μας. Παρόλο που επικοινώνησε προηγουμένως για να μας πει τις δικές του ευχές. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κυρατζή. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε. Το ξέρετε ότι είμαι κάτοικος της περιοχής. Το έργο που έχετε κάνει είναι τεράστιο. Έχετε αναδείξει όλη την περιοχή εδώ, όλη τη Λέσβο, και εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο αγώνα, την ίδια δύναμη και τα επόμενα χρόνια. Εμείς σαν περιφέρεια θα είμαστε στο πλευρό σας σε ό,τι ό,τι χρειάζεστε. Σας εύχομαι καλή χρονιά, καλή δύναμη και υγεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κυρατζή, ο οποίος εκπροσωπεί τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη. Πρέπει να πούμε ότι τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται αυτή την περίοδο και θα παρουσιαστούν στη συνέχεια έχουν γίνει με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Περιφερειακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, του ΕΣΠΑ, με φορέα την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Νίκο Σιφουνάκη, ο οποίος μας τιμά σήμερα με την παρουσία του, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι πολλές οι επέτειες και οι επέτειοι και μακάρι να έχουμε πολλές περισσότερες στο μέλλον. Θα ήθελα να επισημάνω απλά ότι εκτός από το ξεκίνημα πριν 40 χρόνια, όπως ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, της προσπάθειας για τη δημιουργία του μουσείου, το 1985 πάλι με παρέμβαση της Νομαρχίας Λέσβου
είχε γίνει εφαρμογή το προεδρικό διάταγμα με βάση το οποίο κηρύχθηκε το απολιθωμένο δάσος ως διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Στη συνέχεια προχώρησαν τα πράγματα για το χτίσιμο του μουσείου και τη δρομολόγηση όλων των εργασιών. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο αν το 1994 τότε από τη θέση του Υπουργού Πολιτισμού δεν είχε δρομολογηθεί ο νόμος για την ίδρυση αυτού του οργανισμού, του μουσείου, το οποίο συνέχισε, επέβλεψε και συνεργάστηκε με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας για την ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του μουσείου και στη συνέχεια δρομολόγηση τις δράσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε. Όμως θεωρώ ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό που ήδη αναφέρθηκε από τον κύριο Χριστόφα, ότι το μουσείο στη Δυτική Λέσβο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς το δρόμο, το σημαντικό αυτόν δρόμο για τον οποίο ο οποίος γίνεται και ο οποίος μας έδωσε ένα τεράστιο αριθμό ευρημάτων την προηγούμενη περίοδο, γιατί αυτό εξασφαλίζει την προσβασιμότητα προς το ΣΥΓΡΙ και βέβαια προς τις εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και πάρα πολλές άλλες ενέργειες οι οποίες δρομολογήθηκαν αυτά τα χρόνια. Οπότε επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο στον κύριο Σιφουνάκη για το δικό του χαιρετισμό. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Καταρχήν, κατ' εξαίρεση μου είναι το λόγος, διότι εγώ δεν έχω καμία επίσημη ιδιότητα και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό τον πρόεδρο, τον καθηγητή, τον κύριο Σουλακέλη και τον διευθυντή, τον Νίκο τον Ζούρο. Σαφώς, μετά από 40 χρόνια βλέπω αρκετούς ανθρώπους εδώ, αρκετούς φίλους, που όταν την κατέθεσα ως ιδέα, φαινόταν ότι είναι ένα πράγμα απραγματοποιητό. Είναι εδώ σήμερα ο Λουκάς ο Κόβρας, δήμαρχος παλιός της Ερεσού. Όταν στον πατέρα του Απόστολου εδώ, τον Αθανασιάδη, τον Αποστόλη, ο τότε πρόεδρος της κοινότητας, του είπα να υποδείξει κάποιο χώρο για να κάνουμε το μουσείο. Και νομίζω, Νίκο, πρέπει να στο έχει πει ο Λουκάς ο Κόβρας, του φάνηκε ότι λέμε κάτι το οποίο είναι τα συνήθη, έτσι, ωραία λόγια που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ποτέ. Πραγματοποιήθηκε όμως γιατί υπήρχε πράγματι ένα σχέδιο. Αυτό το μουσείο χωρίς τον οδικό άξονα δεν μπορούσε. Μπορούσε να υπάρξει και υπήρξε όπως υπήρξε αυτά τα 30 χρόνια που δεν υπάρχει, όμως σχεδιάστηκε. Καθυστέρησε 10 χρόνια για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασυνέπεια του εργολάβου, σαφώς, γιατί έτυχε σε ένα κακό εργολάβο αυτό το έργο, αλλιώς θα είχε ολοκληρωθεί και αυτό πριν 10 χρόνια. Σαφώς μέσα σε αυτό το σχεδιασμό ήταν και το αβολιμάνι. Αυτά τα τρία πράγματα είναι κατατεθειμένα στο συνέδριο το μεγάλο το οποίο έγινε το 1984. Παρόντας τότε Πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου, που καταθέσαμε ως Νομαρχιακό Συμβούλιο, του οποίου ήμουν εγώ πρόεδρος, και συμμετείχαμε εγώ με τον στρατή τον Μπάλι που ήταν δήμαρχος της Μυτιλίνης, και τα κατέθεσα αυτά τα τρία έργα, μεταξύ των οποίων και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυτιλίνης και πολλά άλλα. Η δημοπράτηση έγινε πριν 40 χρόνια, η διακήρυξη με το νόμο 716 για να αναθέσουμε τη μελέτη. Και πριν 30 χρόνια έγινε ο νόμος 2260, όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, του 1994. Ένα χρόνο μετά, το 1995, ήταν για πει ακόμα, είχε τελειώσει ο φέρον οργανισμός, δυστυχώς, το 1990-1993 είχε σταματήσει το έργο, ξαναξεκίνησε, ολοκληρώθηκε, αλλά ταυτόχρονα τρέξαμε και το νόμο. Και είχαμε την τύχη να κάνουμε τη διακήρυξη στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο ήμουν πολιτικός προϊστάμενος για περίπου 2,5 χρόνια, και έτσι
ουσιαστικά στελεχώθηκε καταρχήν το μουσείο που ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί και δέχθηκε μεγάλη κριτική και η επιλογή που έγινε από την Επιτροπή και την οποία υπέγραψα στη συνέχεια ήταν για τον Νίκο τον Ζούρο. Και ήταν, εάν η δημιουργία του μουσείου είναι το ίμιση, το άλλο ίμιση είναι ότι είχαμε την τύχη να επιλεγεί, δεν υπήρχε ΑΣΕΠ τότε, ένα πρόσωπο το οποίο το κατέστησε αυτός ένα μουσείο με και έναν τόπο προορισμό, δεν είναι το πόσιμο της Λέσβου το μουσείο, είναι το πόσιμο πλέον παγκόσμιο και αυτό οφείλεται στον Νίκο. Δέχτηκα μεγάλη κριτική γιατί ήταν ανιψιός φίλου μου, γιατί επιλέγει μεταξύ 48, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν οι υποψήφοι. Υπήρξαν ερωτήσεις βουλευτών και από τοπικό βουλευτή. Αυτά όμως τα έχει όταν κάποιος ενασχολείται με την πολιτική. Δέχεται έτσι οι σκοπιμότητες της στιγμής, οι οποίες όμως όταν περνάνε, τότε αυτός που τις λέει και τις εξομεί δεν αισθάνεται και πολύ ωραία, για να μην πω ότι η ντροπή είναι ίσως φτωχή λέξη να υποθεί. Έτσι λοιπόν εγώ χαίρομαι που φέτος θα γιορτάσουν οι δημιουργοί του και ο Νίκος και ο άλλος Νίκος από εδώ, που είναι δύο άνθρωποι που ξέρουν το αντικείμενο, θα γιορτάσει η Λέσβος και η Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει άλλο τέτοιο μουσείο, τα 40 χρόνια από την ανάθεση, από τη διακήρυξη για την ανάθεση των μελετών και τα 30 χρόνια από τα εγγένειά του, από την ομοθέτηση του μουσείου, γιατί το μουσείο κατασκευάστηκε σε ένα οικοπαιδικό χώρο, αντέθηκε μελέτη που δεν είχε προσδιοριστεί. Υπήρχε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λέει δίνουμε μια έκταση 11 στρέμματα, την οποία εγώ την ήξερα, αλλά δεν υπήρχε. Μετά έγινε το τοπογραφικό. Η Μακαρίτσα Ικέτη Θεοδοσίου, προϊσταμένη της Πολοδομίας, που έκανε τη διακήρυξη, δεν ήθελε να την κάνει. Και δεν ήθελε να την κάνει, ήταν εκπληκτικό συνεργάτης, διότι και το προϊστάμενο Υπουργείο, γιατί εγώ δεν ήμουν προϊστάμενος της Πολεοδομίας, το προϊστάμενο Υπουργείο δεν της επέτρεπε να κάνει μια διακήρυξη ανάθεση της μελέτης, διότι ο νομάρχης δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί νομικά πρόσωπα και μάλιστα να χτίζει ένα μουσείο, το οποίο το μόνο το οποίο μπορεί να το κάνει είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Ουσιαστικά ξεκίνησε η ανάθεση των μελετών παράνομα. Ολοκληρώθηκε παράνομα. Όταν πήγα στη Μελίνα Μερκούλη, Υπουργό Πολιτισμού, και της είπα να χρηματοδοτήσει το μουσείο, μου είπε Νίκο, θα χρηματοδοτήσουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, απλώς πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη. Και θα είναι το μόνο μουσείο που θα μπει στα ΜΟΠ. Και πράγματι το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης είναι το μόνο μουσείο που ενέταξε το Υπουργείο Πολιτισμού στα ΜΟΠ. Αυτό μου λέει Νίκο, δεν μπορώ να το χρηματοδοτήσω, αλλά και δεν μπορεί να γίνει από το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι το Υπουργείο Πολιτισμού χρηματοδοτεί, εποπτεύει μουσεία τα οποία περιέχουν ό,τι το ανθρώπινο χέρι δημιουργεί. Αυτό το έχει δημιουργήσει η φύση, πήγαινε στο Υπουργείο Γεωργίας. Πήγα στο Υπουργείο Γεωργίας, ο τότε Υπουργός Γεωργίας μου λέει να σου δώσω 2 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή 10.000, να φτιάξεις ένα προκάτω με ελενίτ και να τα βάλεις μέσα. Παρ' όλα αυτά ολοκληρώθηκε η μελέτη, την παραλάβαμε, την παρέλαβε η Μακαρίτσα Θεοδοσίου με την Επιτροπή. Κάναμε τη διακήρυξη ως νομαρχία, πήραμε την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, κάναμε τη διακήρυξη, δημοπρατήθηκε το έργο παράνομα, εγκαταστήθηκε ο εργολάβος. Το 89-90-93 διακόπηκε, ολοκληρώθηκε. Αυτό λοιπόν ήταν ένα έργο το οποίο δεν το ήθελε κανείς δημόσιος φορέας. Τύχη αγαθή, όπως είπε πριν ο Νίκος ο Ζούρος, έτυχε να πάω στο Υπουργείο Πολιτισμού και έτσι
το Υπουργείο Πολιτισμού το υιοθέτησε και ουσιαστικά ανέρεσε την απαγόρευση που είχε άτυπα. Σήμερα ήρθα εδώ και με έφερε με το αυτοκίνητο ο Σωτήρης ο Φράγκου, ο αρχιτέκτονας, που ήταν στην ομάδα τη μελετητική. Κάναμε δεκάδες συσκέψεις για να βρίσκουμε τρόπους προκειμένου αυτό το μουσείο να μπορεί να καταστεί δυνατόν να εκτελεστεί μέσα από τον προϋπολογισμό ενός νομαρχιακού προγράμματος μιας εποχής, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, που δεν υπήρχαν ευρωπαϊκά προγράμματα. Εμείς αδράξαμε όμως την ευκαιρία και το βάλαμε στα ΜΟΠ. Το μουσείο μπήκε στα ΜΟΠ. Στη ΣΑΝΤ καταρχήν της νομαρχίας. Αν συνεχίσω δεν θα σταματήσω. Έχω ενεχειρίσει τον Νίκο τον Ζούρο από το αρχείο μου όλο το ιστορικό της δημιουργίας του μουσείου. Υπάρχει επίσης όλο το ιστορικό της μελέτης για το Σίγρι, όπως και του λιμανιού. Στο λιμάνι είναι ένα μεγάλο θέμα. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση. Βολεύει τη Λέσβο από την Κίμη ή από το Λαύριο. Είναι η μισή απόσταση. Ναι, και από Καβάλα, σαφέστατα. Αυτό έχει να κάνει με το κράτος, αλλά έχει να κάνει και με τις εταιρείες. Διότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείες εκτοπλοϊκές ουσιαστικά καλύπτουν τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Θα πρέπει να έχουν αντί για ένα καράτη, θα πρέπει να έχουν δύο. Λέω μία από τις παραμέτρους που δεν το επιτρέπουν. Έτσι λοιπόν, με την ολοκλήρωση του δρόμου, ολοκληρωμένο το έργο του λιμανιού και κυρίως με την ολοκλήρωση των καινούριων πραγμάτων εκ των αναγκών που κάνει και το ανοιχτό μουσείο που θα είναι ο δρόμος, νομίζω η Λέσβος έχει πλέον μπει στο χάρτη χάρη και σε αυτό το μουσείο και κλείνω και παραλαμβάνω και χάρη στη δουλειά αυτού του ανθρώπου ο οποίος έζωσε τη ζωή του και έδωσε τη ζωή του γιατί είναι από το 95 Νίκο μου είναι 29 χρόνια και όταν προσλήφθηκε, θα σας πω και ένα άλλο παρά έτσι από τα λυπηρά που λέμε μεταξύ των καταγγελιών αν ανατρέξετε στις εφημερίδες των 95 τις τοπικές, το Δημοκράτη και το Λεσβιακό κυρίκα δεν υπήρχαν άλλα και δείτε την ερώτηση και την καταγγελία του Συλλόγου Αρχαιολόγων και του Πρόεδρου ότι διορίστηκε υπάλληλος στο μουσείο το οποίο δεν υπάρχει και ο οποίος περιφέρεται στη Λέσβον. Αυτή ήταν η καταγγελία. Είναι εύκολο να το έξω σε αυτές τις δύο εφημερίδες. Θα δείτε λοιπόν πόσο, και το επαναλαμβάνω και το λέω, πόσο μεγάλη ικανοποίηση μπορεί να νιώσει αυτό το παιδί. Έτσι και όλοι όσοι δούλεψαν για το πόλεμο που δέχτηκαν. Εγώ σας είπα δύο, είναι πάρα πολλά. Τα οποία συνεχιζόντουσαν επί χρόνια. Λοιπόν, καλή χρονιά, καλή δύναμη, Νίκο, να το ολοκληρώσεις. Θα μου επιτρέψετε, κατανοώντας και τα περιθώρια του χρόνου, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που στέκονται έξω και δεν αισθάνομαι πολύ καλά γι' αυτό, αλλά ειλικρινά δεν περιμέναμε τόσο πολύ κόσμο σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ σύντομα να παρουσιάσω τα αποτελέσματα των δράσεων την τελευταία χρονιά. Καταρχήν το κτίριο μετά από 30 χρόνια είχε ανάγκη εξυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών του. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ολοκληρώθηκε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του μουσείου που κατέστησαν το μουσείο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό το οποίο μας επέτρεψε να πρωταγωνιστούμε σε επίπεδο όχι Λέσβου αλλά σε επίπεδο χώρας και ήταν το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων σε ένα συνέδριο που έγινε πριν από στα τέλη Δεκεμβρίου στο Μουσείο της Ακρόπολης, παρουσίασε ακριβώς το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ως ένα παράδειγμα αντιμετώπισης των αναγκών της κλιματικής αλλαγής στο χώρο του πολιτισμού και των μουσείων. Μέσα από τα έργα τα οποία δημιουργήσαμε έχει δημιουργηθεί υψηλού επίπεδου εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάδειξη γεωλογικών μνημείων, η οποία γίνεται ιδιαίτερα γνωστή και
αξιολογείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ολοκληρώσαμε την ανάδειξη των απολιθωματοφόρων θέσεων που προέκυψαν από το δρόμο. 12 καινούργιες απολιθωματοφόρες θέσεις θα δοθούν, θα είναι λειτουργήσιμες το επόμενο καλοκαίρι και βελτιώσαμε και υποδομές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε οι χώροι του απολιθωμένου δάσους να είναι προσβάσιμοι σε όλους. Πάντα η λογική μας ήταν η καταπολέμηση των αποκλεισμών. Η ανάδειξη μνημείων γεωλογικής κληρονομιάς όχι μόνο στη Λέσβο αλλά και στη γειτονική Λίμνο με το απολιθωμένο δάσος και στην Εύβοια. Η ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς της Λέσβου με την ανάδειξη των υγροτόπων και την ορνηθοπαρατήρηση και η προώθηση του γεωπάρκου Λέσβου δίνοντας το ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα που το μουσείο έχει στον τόπο αυτό, με την απασχόληση, με την αύξηση της επισκεψιμότητας, και επιτρέψτε μου να πω ότι τη φετινή χρονιά η επισκεψιμότητα του μουσείου δεν γύρισε απλώς το 2019, που για τη Λέσβο λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούσαν, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι έτος συγκρίσιμο, αλλά φέτος πλησιάσαμε τα νούμερα του 2009, που ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μέχρι τώρα. Δηλαδή έχουμε ρεκόρ δεκαετίας στην επισκεψιμότητα του μουσείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της περιοχής. Και προφανώς η προβολή της Λέσβου, το μουσείο κατόρθωσε, επαναλαμβάνω, να ενταχθεί το απολιθωμένο δάσος σε ένα από τα 100 σημαντικότερα γεωλογικά μνημεία του κόσμου, μαζί με μνημεία που τα γνωρίζετε όλοι, όπως είναι οι καταράκτες του Νιαγάρα, όπως είναι το Everest, όπως είναι το Grand Canyon ή μεγάλα γεωλογικά μνημεία σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία μέχρι τη Λατινική Αμερική. Ωστόσο η Ελλάδα εκπροσωπείται από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου σε αυτόν τον κατάλογο των πιο σημαντικών γεωλογικών μνημείων. Λίγες εικόνες από τα έργα ανάδειξης των απολιθωματοφόρων θέσεων που δημιουργούν το ανοιχτό μουσείο. Πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, γιατί πραγματικά κατέβαλαν τον καλύτερό τους εαυτό προκειμένου να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα έγκαιρα, και βέβαια η ομάδα συντήρησής μας που πάνω από 40.000 ευρήματα μόνο από την περιοχή του Ακρόχειρα, αντί να καταστραφούν με τα έργα του δρόμου, αναδείχθηκαν και παρουσιάστηκαν. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, συνεχίζουμε τη μελέτη του μοναδικού πλούτου της Λέσβου και σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε σε διεθνή περιοδικά τα μοναδικά καινούργια ευρήματα που έρχονται στην δημοσιότητα. Πρέπει να σας πω ότι πριν από την έναρξη αυτού του έργου μιλούσαμε για 50 διαφορετικά είδη δέντρων στο απολιθωμένο δάσος, πλησιάζουμε τα 120 διαφορετικά είδη φυτών στο απολιθωμένο δάσος. Μόνο από την έρευνα η οποία ξεκίνησε για τα ευρήματα του Ακρόχειρα έχουμε μόλις το 10% των ευρημάτων μελετηθεί. Ταυτόχρονα μπορέσαμε να αναδείξουμε τις καινούργιες υποδομές στο πάρκο του απολιθωμένου δάσους. Πραγματοποιούνται από το μουσείο έργα στο απολιθωμένο δάσος της Κέρκυρας, της Κερασιάς στην Εύβοια, όπως και στην Λίμνο για το απολιθωμένο δάσος της περιοχής. Η ανάδειξη και αξιοποίηση των γεωλογικών μνημείων της Λίμνου που προωθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια νομίζω ότι θα συνεχιστεί και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ταυτόχρονα το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, βρίσκεται μια μεγάλη έκθεση με θέμα κατανοώντας την κλιματική αλλαγή μέσα από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου, είναι ο 5ος σταθμός περιοδίας του και βέβαια θα συνεχιστεί, βρίσκεται στην Αυστρία, θα συνεχιστεί με τη συνέχιση της παρουσίασης του απολιθωμένου δάσους στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Το μουσείο όμως δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο αυτό. Πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προσπάθεια αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης. Εδώ εικόνες από τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν τη σεισμική ακολουθία της 7ης Ιανουαρίου στο Λεπέτιμνο. Το θαλάσσιο πάρκο της Νησιώπης είναι ένας πολύ σημαντικός πόρος. Από τη φετινή χρονιά θα λειτουργεί σε πολύ μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα, θα ξεκινήσουμε από την 1η Μαΐου και ελπίζουμε να αποτελέσει ένα σημαντικό σημείο για την αύξηση των επισκεπτών. Και βέβαια πραγματοποιούμε μια σειρά από δράσεις, ημερίδες για τα απολιθωμένα δάση, καλοκαιρινές εκδηλώσεις στο χώρο του μουσείου σε συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία. Δημιουργούμε, στηρίζουμε αθλητικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε όλη τη Λέσβο και θέλω να ευχαριστήσω και τους συλλόγους των δρομέων και τον Ποδηλατικό Σύλλογο Λέσβου και όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης που στηρίζουν αυτές τις εκδηλώσεις. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο μουσείο φέρνουν πάνω από 5.000 μαθητές στους χώρους του μουσείου και της Δυτικής Λέσβου, ένας πολύ μεγάλος κατάλογος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής με τη Σεισμική Τράπεζα, εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών από πολλές χώρες της Ευρώπης σε συνεργασία τόσο με την Περιφερειακή Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κυρίως τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Λέσβου. Έχουμε συνεργασία με το δίκτυο των ενταγμένων σχολείων της UNESCO σε όλη την Ελλάδα μέσα από το δίκτυο σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα των Γεωπάρκων. Οι φορείς της εκπαίδευσης είναι συμπαραστάτες μας. Διοργανώνουμε δράσεις δικτύωσης σχολείων της Λέσβου με σχολεία από τα 195 παγκόσμια γεωπάρκα της UNESCO σε όλο τον κόσμο και δημιουργούμε πολλές δράσεις με σχολεία που θα βραβευτούν σε λίγο στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών. Το ίδιο επιχειρούμε και στη γειτονική Λίμνο με τη βοήθεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς και φιλοξενούμε και βοηθούμε την εμπειρία, την εκπαιδευτική εμπειρία σχολείων από όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα σχολείων που επιθυμούν να κάνουν προγράμματα στο νησί μας. Συμμετέχουμε σε δράσεις του ICOM, του Υπουργείου Πολιτισμού, δράσεις για άτομα με προβλήματα αναπηρίας. Οργανώνουμε θερινά σχολεία όπως το θερινό σχολείο γεωδιατήρησης που παρουσιάζει τα στοιχεία των τελευταίων ανασκαφών. Για μένα θα ήθελα να σταθώ, γιατί θα είναι ένας κομβικό σημείο και για την επόμενη χρονιά, η συνεργασία με πανεπιστήμια. Πέρα από τα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το τμήμα Γεωγραφίας, το τμήμα Περιβάλλοντος, το τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας, που χρησιμοποιούν το μουσείο ως χώρο εκπαίδευσης, έχουμε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσική Κίνδυνη και Αντιμετώπιση Καταστροφών, το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική Επιστήμη και Πολιτική και Διαχείριση του Τμήματος Περιβάλλοντος και το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Παλαιοντολογία και Βιογεωλογία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνεργαζόμαστε με το Αριστοτέλειο, με το Πανεπιστήμιο Πατρών, με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, με το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών του Πεκίνου, με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με το Πανεπιστήμιο του Τσανάκαλε της Τουρκίας, με κολέγια από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς, την Περιφέρεια, το Δήμο Δυτικής Λέσβου, το Δήμο Μυτιλίνης, προφανώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Δίκτυο των Μουσείων της Λέσβου, το Επιμελητήριο Λέσβου και τους φορείς τουρισμού, τους φορείς και συλλόγους της Λέσβου που συνεργάζονται μαζί μας και συμμετέχουν σε δράσεις. Τον ΟΦΗΠΕΚΑ, τα πανεπιστήμια, τα μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλονής ξαναξεκινάμε την μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση του ορνηθοτουρισμού στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ήμασταν παρόντες στην παγκόσμια έκθεση ορνηθοπαρατήρηση στην Αγγλία το φετινό καλοκαίρι, αλλά διοργανώσαμε και μια σειρά από δράσεις μέσα από προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία ελπίζουμε να συνεχιστούν και από την επόμενη χρονιά και για τα επόμενα χρόνια μέσα από την καινούργια προγραμματική περίοδο, και ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος. Πάνω από 9.000 επισκέπτες ήρθαν φέτος και προγραμματίζουν και την επόμενη χρονιά στον τομέα αυτό. Συνεργαζόμαστε με το Δίκτυο Μουσείων της Λέσβου, έχουμε πολλές δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας. Προσπαθούμε να προβάλλουμε την Λέσβο και μέσα από τις δράσεις μας. Εδώ είναι μια πρωτοβουλία, απλά ενδεικτική.
η Ιαπωνία και οι συνεργάτες μας εκεί προέβαλαν τη Λέσβο με ειδικά φυλάδια που τύπωσαν αυτή στην μεγάλη τουριστική έκθεση του Τόκιο φέτος τον Οκτώβρη, που είναι η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της Ιαπωνίας και δρομολογεί τα γκρουπ των επισκεπτών που έρχονται σε όλη την Ευρώπη. Συμμετέχουμε σε διεθνή συνέδρια στο εξωτερικό. Είχαμε αρκετές σημαντικές επισκέψεις από την κυβέρνηση, από αρχές από όλη την Ευρώπη, από την Τουρκία, από την Ιαπωνία και βέβαια επισκέψεις δημοσιογράφων που μας βοηθούν να προβάλλουμε την Λέσβο και το απολιθωμένο δάσος. Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτόν τον απολογισμό και να περάσω στον προγραμματισμό και να πω ότι η αναβάθμιση της λειτουργίας του Μουσείου θα συνεχιστεί. Ήδη μπορείτε να δείτε, ολοκληρώνουμε την επέκταση των εκθεσιακών μας χώρων. Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο το μεγάλο στέγαστρο που δημιουργείται στο αίθριο του Μουσείου, όπου θα δημιουργηθεί μια πρότυπη έκθεση του απολιθωμένου του δάσους που υπήρχε πριν την απολίθωση, με πραγματικά φυτά και με ομοιώματα ζώων στο διπλανό χώρο. Θα αναδειχθούν προφανώς και θα χρησιμοποιηθούν οι απολιθωματοφόρες θέσεις κατά τη διάρκεια του δρόμου. Θα συνεχίσει η ανάδειξη μνημείων γεωλογικής κληρονομιάς. Ελπίζουμε και για την Θερμή και το Αμπελικό και για τη Λίμνο και για την Εύβοια και όπου αλλού υπάρχουν μνημεία, γιατί η Λέσβος είναι γεμάτη από μνημεία. Δεν θέλω να ξεχάσω το Λεπέδιμνο, δεν θέλω να ξεχάσω το μεγάλο φαράγγι της Παναγίας Κρυφτής, που είναι προστατευόμενο και μας έχει ανατεθεί από το νόμο η προστασία του. Η ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς της Λέσβου, η ανάδειξη των υγροτόπων και των προστατευόμενων περιοχών. Φέτος το καλοκαίρι θα έχουμε την επαναξιολόγηση του γεωπάρκου Λέσβου από την UNESCO, θα συνεχιστούν οι εκπαιδευτικές δράσεις και φέτος η Λέσβος θα αναδειχθεί σαν ένα πρότυπο εκπαιδευτικό προορισμό. Ήδη έχουν προγραμματιστεί πάνω από 4 διεθνή θερινά σχολεία στο χώρο του μουσείου και τουλάχιστον 20 επισκέψεις ξένων πανεπιστημίων στη Λέσβο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια να έχουμε τις υποδομές εκείνες για τη φιλοξενία των φοιτητών, οι οποίοι ήδη συμβάλλουν και στις ερευνητικές και στις αναπτυξιακές δράσεις του μουσείου. Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την μεγάλη εμπιστοσύνη, για την πάρα πολύ καλή συνεργασία. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους εργαζόμενους στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στους οποίους οφείλεται το έργο το οποίο είχα την τιμή να παρουσιάσω σήμερα σε όλους εσάς. Σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει ένα όραμα, και το όραμα της εξωστρέφειας, όπως είπε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αυτό που χαρακτηρίζει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Σε αυτό το μονοπάτι θα συνεχίσουμε και ελπίζουμε ότι θα σας έχουμε όλους μαζί μας συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια για την ανάδειξη του τόπου, για να συνεχίσουν να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης στο νησί κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ιδιαίτερα για τη Δυτική Λέσβο και για την πληθυσμιακή συρρήκνωση, την οποία ελπίζουμε να επιβραδύνουμε αν δεν μπορέσουμε να αναστρέψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να προχωρήσουμε στις βραβεύσεις των σχολείων που συνεργάστηκαν μαζί μας την χρονιά που πέρασε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς της Λέσβου για τη μεγάλη συμβολή τους στις εκδηλώσεις αυτές. Και ήθελα να προχωρήσουμε να ζητήσω από την προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, την κυρία Κωνσταντίνα Μπεντάνα, να έρθει στο Προεδρείο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις βραβεύσεις των σχολείων. Κυρία Μπεντάνα, θα μας διαβάσετε τα σχολεία με τη σειρά και να παρακαλέσουμε τους εκπρόσωπους των αρχών που μας τιμούν με την παρουσία τους να προχωρήσουμε στις βραβεύσεις. Καλημέρα σας. Σήμερα θα βραβεύσουμε 9 δημοτικά σχολεία, ένα γυμνάσιο και 2 λύκεια για τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις του Μουσείου κατά τη διάρκεια του 2023,
και ειδικότερα για τη δράση συνεργασίας τους με σχολεία παγκόσμιων γεωπάρκων UNESCO από το εξωτερικό. Θα θέλαμε πρώτα να καλέσουμε το δεύτερο δημοτικό σχολείο Μυτιλίνης. Να καλέσουμε το Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, για το πρώτο βραβείο. Έχουμε και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Υπάρχει ένα τιμητικό δίπλωμα για το σχολείο και ένα μικρό συμβολικό δώρο με εκδόσεις για τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Όπως και διπλώματα για τους μαθητές. Κύριε Δήμαρχε, τα διπλώματα. Και ένα μικρά αναμνηστικά. Το ένα, το Δημοτικό Σχολείο Μυτιλίνης, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας. Το επόμενο σχολείο. Θα καλέσουμε το 10ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλίνης. Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλίνης. Ο Αντιπεριφερειάρχης, εκ μέρους του Περιφερειάρχη. Ελάτε, όλα τα παιδιά του 10ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλίνης. Ελάτε. Για ελάτε όλα τα παιδιά, περάστε. Ελάτε. Έλα, παιδί μου. Τι να κάνω. Το 10ο Σχολείο Μυτιλίνης. Σχολείο Άγρας, να παρακαλέσουμε να έρθει η εκπαιδευτική και τα παιδάκια. Να παρακαλέσω το στρατηγό μας. Να παρακαλέσω τον Αρχιμανδρίτη, τον κύριο Πρόχωρο, να δώσει στο σχολείο. Το σχολείο Παλαιοκήπου. Το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκήπου, όπως και όλα όσα προηγήθηκαν, συμμετείχε σε δράσεις δικτύωσης με άλλα σχολεία από το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Καλέσουμε τώρα το Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων. Το Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων, παρακαλώ. Θα παρακαλέσω την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Στρατάκη. Να συγχαρώ τα παιδιά πρώτα-πρώτα, τους εκπαιδευτικούς. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μουσείο, στον κύριο Διευθυντή εδώ, τον Πρόεδρο του Μουσείου. Ήταν πάντα ανοιχτό σε ό,τι προτάσεις καταθέσαμε σαν εκπαίδευση. Συνεργαστήκαμε άριστα. Μάλιστα πήγαμε και τον προηγούμενο μήνα, να πω αυτό, στη Λίμνο. Κάναμε και εκεί ενημέρωση, ενημερώσαμε και τα σχολεία της Λίμνου. Τώρα σκοπεύουμε να πάμε και στη Χίο και προσπαθούμε να κάνουμε ένα δίκτυο σχολείων σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Όχι μόνο εδώ μέσα στο νησί μας. Και εδώ θέλω τη συμπαράσταση, βλέπω τον κύριο Γιώργη, γιατί είναι στην περιφέρεια.
γιατί πρέπει εδώ που τα λέμε να δώσουν και κάποια χρήματα η τοπική αυτοδιοίκηση πάνω στο κομμάτι αυτό. Θα τους παρακαλέσω λοιπόν να προσφέρουν, να ανταλλάξουμε μεταξύ μας το ΚΠΕΟ Μυρούπολης, υπάρχει στοιχείο, υπάρχει στη Λίμνο τόσο πολύ πολιτισμός, οπότε πρέπει ο ένας να μάθει το ένα σχολείο που είναι στη Λίμνο και εδώ τα δικά μας, και έτσι να ενισχυθεί και ο τουρισμός. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και στο πρόσωπό σας, προφανώς όλους τους φορείς της εκπαίδευσης, χωρίς τους εκπαιδευτικούς δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ το Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων και συγχαρητήρια. Θα καλέσουμε τώρα το Γυμνάσιο Αγιάσου. Οπότε θα παρακαλέσω το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Λέσβου, τον κύριο Θεοφανέλη. Ήρθαν στη Λέσβο οι αντίστοιχοι μαθητές από τη Γερμανία και μάλιστα προγραμματίζουν, ήταν πήγε τόσο καλά η συνεργασία, ώστε όπως μας είπε ο Διευθυντής, συνεχίζονται και για την επόμενη χρονιά. Οπότε θερμά συγχαρητήρια στο Γυμνάσιο Αγιάσου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και τον κύριο Ζούρο για όλα αυτά που κάνουν για το νησί μας και για την εκπαίδευση. Ευχαριστώ επίσης όλα τα παιδιά και όλους τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με πράγματα εκτός σχολείου, τα οποία δίνουν νόημα στην εκπαίδευση που παρέχουμε. Μια και ο Δήμαρχος δεν είχε βραβεύσει σχολείο του Δήμου Δυτικής Λέσβου, νομίζω ότι τώρα είναι η σειρά. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συνεργασία η οποία ελπίζουμε θα συνεχιστεί. Και θα καλέσουμε το πρότυπο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και τέλος το πρότυπο Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με το οποίο έχουμε μια μακρόχρονη συνεργασία με πλήθος πραγματικά πολύ σημαντικών δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η συνεργασία συνεχίζεται με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Να παρακαλέσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχο, συγγνώμη. Σας μπέρδεψα, ο κύριος Ιορδάνου. Σας